κυβέρνηση από τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου αρχικά δεν αποκλείεται κανέναν. Και ο κύριος Βαρουφάκης ήταν ένας πιθανός εταίρος σας. Μετά το θόρυβο που προκάλεσε η συζήτηση για τη Δήμητρα, για το νόμισμα, για την περίοδο του 2015, είδαμε στη ρητορική σας να μπαίνει και η κυβέρνηση ανοχής. Μετά, κρατώντας ξεκάθαρες αποστάσεις από τον κύριο Βαρουφάκη, σας ακούσαμε και χθες και σε άλλες συνεντεύξεις σας να λέτε πως μια κυβέρνηση ανοχής δεν μπορεί να είναι σταθερή, δεν μπορεί να είναι μακράς πνοής. Τελικά, πώς θα κυβερνήσετε αν βγείτε πρώτος την Κυριακή των εκλογών? Κύριε Τζολέτο, κοιτάξτε, είναι φανερό νομίζω ότι καθώς δείχνουν και οι μετρήσεις αλλά και οι εκτιμήσεις μας, το πρώτο με το τρίτο κόμμα θα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, την Κυριακή. Αν πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, θα επιδιώξει κατά την άποψή μας να φτιάξει κυβέρνηση. Δεν θα ρισκάρει μια δεύτερη εκλογή παρά τα όσα λέει. Αν δεν τα καταφέρει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αν πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή που έρχεται, θα πάμε σε κυβέρνηση, δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα έχουμε σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Δεν είναι στο, ας το πω έτσι, ούτε το όραμά μου, ούτε η ελπίδα μου και η προσδοκία μου, ούτε το σχέδιό μου, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίζεται στην ανοχή ενός κόμματος. Θέλω να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς πνοής. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να διασφαλιστεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Βαρουφάκη, κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης αυτοεξαιρέθηκε, αυτοβούλος, από το προσκλητήριο των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Βαρουφάκης, θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να τον εφεύρει. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ήταν το alter ego του. Με αυτές τις ανοησίες περί Δήμητρας, μια αιμονή την οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά την ξεπεράσαμε οριστικά το 2015, διότι αυτές ήταν οι απόψεις Σόιμπλε. Δεν είναι προοδευτικές απόψεις αυτές. Με αυτή την αιμονή και την σπουδή του να το φέρει στη συζήτηση αυτό το πράγμα προεκλογικά, έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον κ. Μητσοτάκη να επισύσει για μία ακόμη φορά το ξαναζεσταμένο φαγητό του φόβου. Δεν ξέρω λοιπόν αν ήταν συνεννοημένοι ή απλά αν ήταν μία χρήσιμη προσφορά του κ. Βαρουφάκη στον κ. Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας θα βασίζεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει σαν στόχο την ανάταξη της οικονομίας, τη στήριξη της κοινωνίας, την επαναφορά της δημοκρατίας στην εξουσία, ας μην ξεχνάμε αυτό το μεγάλο τραύμα της δημοκρατίας, και κυρίως το στόχο που λέει και το σύνθημά μας, να ξαναγυρίσει η δικαιοσύνη στον τόπο μας παντού και για όλους.